Καλησπέρα από το Apollo.gr. Είμαστε στο γήπεδο Χωραφά στο Περιστέρι. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ της ομάδας του Αγίου Ιερόθεου και της ομάδας του Αγίου Νικολάου Κρήτης ήρθε υπέρ της ομάδας του Αγίου Νικολάου με 2-1. Μαζί μας έχουμε τον αμυντικό της ομάδας του Αγίου Νικολάου Κρήτης, τον κύριο Δολαψάκη Γιάννη. Γιάννη, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Εντάξει, νομίζω είναι πολύ θετικό αποτέλεσμα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για τους 3 βαθμούς. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, έδειξε μια αρκετά μεστή εικόνα. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Νομίζω θα μπορούσαμε να τις αξιοποιήσουμε, περισσότερες από αυτές, να είναι μεγαλύτερο το σκορ. Παρ' όλα αυτά, μένουν οι 3 βαθμοί και συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι. Πολύ ωραία. Σχετικά με την σύνδεση της ομάδας, μας είπε ο προπονητής ότι σε σχέση με πέρυσι έχουν γίνει κάποιες καινούργιες προσθήκες. Η συνεργασία με τα άλλα τα παιδιά πώς είναι? Ναι, κοιτάξτε, εγώ είμαι τρίτη χρονιά στην ομάδα. Υπάρχει ένας σταθερός κορμός και κάθε χρόνο υπάρχουν πολύ ποιοτικές προσθέσεις στο ρόστερ. Το κλίμα είναι εξαιρετικό, είναι όλοι πολύ καλά παιδιά, εκτός από εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Και αυτό νομίζω ότι θα φαίνεται εβδομάδα με τη εβδομάδα περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο. Για την επόμενη αγωνιστική, νομίζω παίζετε με το Μοσχάτο. Εκεί έχετε κάποια προγνωστικά, νομίζω θα δυσκολέψει η ομάδα του Μοσχάτου? Σίγουρα, νομίζω όλες οι ομάδες θα δείξουν αξιόλογο πρόσωπο, ειδικά όταν είμαστε εκτός έδρας. Είναι ένας δύσκολος όμιλος. Οι ομάδες της Αθήνας είναι αρκετά ισχυρές στο γήπεδό τους. Εμείς καλούμαστε να κάνουμε καλή αποκατάσταση, να συγκεντρωθούμε και να ξεκινήσουμε από αύριο τη δουλειά για την επόμενη Κυριακή. Πολύ ωραία. Εντάξει, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ, καλή τύχη. Εντάξει.